για να γίνει επαναπρόθεση θα πρέπει αυτός που μπαίνει και να μην έχει ζητήσει άσυλο. Αυτό είναι ο υπαριθμόν ένας όρος. Αν ζητήσει ο αλλοδαπός τρίτης χώρας, εισερχόμενος στην οποιαδήποτε χώρα άσυλο, θα πρέπει να περιμένει η χώρα να απαντήσει αν δικαιούται άσυλο ή διεθνούς προστασίας. Μέχρι να απαντήσει μια χώρα αν δικαιούται ο αλλοδαπός άσυλο ή διεθνούς προστασίας, απαγορεύεται να τον επαναπροωθήσει. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αυτός θα μείνει στη χώρα που ζητάει άσυλο όσο διαρκέσει η διαδικασία της έρευνας της αίτησής του, που έχει και δεύτερο βαθμό, γιατί υπάρχει και η αρχή προσφυγών που ερευνά σε δεύτερο βαθμό τις αποφάσεις της υπηρεσίας ασύλου. Άρα αυτός δεν επαναπροωθεί. Όταν τελειώσει η διαδικασία και απορριφθεί τελικά το αίτημα, τότε υπάρχει η διαδικασία της απέλασης και όχι της επαναπρόθεσης. Άρα όλα αυτά τα οποία συζητούνται τώρα περί άμεσης επαναπρόθεσης ισχύουν μόνο για όσους αλλοδαπούς δεν κάνουν αίτημα ασύλου. Εάν κάνουν όλοι, γιατί έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι, όποιος θέλει, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης, ο οποιοσδήποτε αλλοδαπός εισερχόμενος έχει δικαίωμα να κάνει αίτημα ασύλου. Είμαστε υποχρεωμένοι να το ερευνήσουμε. Κατά συνέπεια, εάν έρθουν στην Ελλάδα άνθρωποι τέτοιοι στα hot spots και υποβάλουν αίτημα ασύλου, εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους επαναπροωθήσουμε. Θα πρέπει αμέσως να τους παραπέμψουμε στην υπηρεσία ασύλου. Αυτό σημαίνει ότι αν η υπηρεσία ασύλου μας έχει τις δυνατότητες που έχει σήμερα για ελάχιστα αιτήματα να ερευνά, θα παραμείνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Αυτός ήταν και ο λόγος που η πολεμική που έκανε η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν σε δύο σημεία, στο ένα ήταν γιατί δεν φρουρεί τα θαλάσσια σύνορα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι ανέφικτο να φρουρήσεις τα θαλάσσια σύνορα και να κάνεις αποθήσεις, άρα να ρισκάρεις ανθρώπινες ζωές. Και το δεύτερο ήταν γιατί δεν κάνουμε διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών. Και τους λέγαμε ότι αν κάνουμε διαχωρισμό, οι μετανάστες θα υποχρεωθούν να κάνουν αίτημα ασύλου για να παραμείνουν στη χώρα μας και έτσι η χώρα μας θα πρέπει να βρει δομές εκτός από αυτές που είναι για υποδοχή μέχρι να φύγουν, για αυτούς που θα μείνουν για να κάνουν το αίτημα ασύλου και να περιμένουν τη διάγνωση επί του αιτήματος. Άρα αυτό που σχεδιάζεται σήμερα και μας λένε ότι θέλουμε να γίνει η Ευρώπη σε μας αποθήκη ψυχών, αυτοί θέλουν να το έχουμε κάνει από τον Απρίλιο. Κατά συνέπεια, εδώ ενδεχομένως θα χρειαστεί η Ελλάδα, εκτός από χώρα τράνζιτ, να γίνει και χώρα υποδοχής. Υποδοχής για αρκετό χρονικό διάστημα και πρέπει να προετοιμαστεί η ελληνική κοινωνία ότι θα χρειαστεί να προσαρμοστεί και σε νέες συνθήκες όπου θα εκφράσει την αλληλεγγύη της και σε ανθρώπους που θα μείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να πάρουν και άσυλο και κάποιοι και να μείνουν και εδώ και άρα να έχουμε υποχρεώσεις και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία και να ζητήσουμε και κονδύλια για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς, να εργάζονται και να ασκούν τα δικαιώματά τους όπως περιγράφονται στις διεθνείς συμβάσεις.